Αγαπητοί μου συμπολίτες, η πανδημία αλλάζει τις ζωές μας. Τα νέα περιοριστικά μέτρα απειλούν τις επιχειρήσεις και ανατρέπουν τους οικογενειακούς προγραμματισμούς. Η κατάσταση είναι δύσκολη στη δημόσια υγεία, στην οικονομία, στην κοινωνία μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των πολιτών, άσχετα με το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Λάρισας, για να ενδυναμώσουμε την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή, όπως κάναμε σε κάθε μεγάλη πρόκληση της ιστορίας μας. Έτσι και τώρα, θα πιαστούμε χέρι-χέρι και θα βγούμε στο ξέφωτο. Όλοι, ασφαλείς, υγιείς, πιο δυνατοί. Τα νεότερα για τα εμβόλια αναθερμαίνουν την ελπίδα. Να κάνουμε όμως λίγη υπομονή, γιατί τώρα είναι η ώρα της μεγάλης μάχης που δίνουν στην πρώτη γραμμή οι υγειονομικοί μας. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό στα νοσοκομεία μας. Είναι επιτακτική ανάγκη να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και να μην αφαιθούν μόνοι τους σε αυτή τη μάχη. Επιβάλλεται η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, ανθρώπινων και υλικών, προς το δημόσιο σύστημα υγείας. Ακόμα και με την επιστράτευση του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του στρατιωτικού νοσοκομείου της Λάρισας. Λαρισαίες και Λαρισαίοι, είναι η μάχη της ζωής μας. Ας μείνουμε όλοι ενωμένοι, τηρώντας τα μέτρα. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι εδώ για κάθε βοήθεια. Είμαι βέβαιος ότι θα το περάσουμε και αυτό και θα το περάσουμε μαζί.